Στο δρόμο προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και όπως είναι φυσικό εδώ στην Κρήτη TV ανοίγουμε το διάλογο για να παρουσιάσουμε ανθρώπους που ζητούν τη δική σας ψήφο μέσα από συνδυασμούς αλλά και επικεφαλή συνδυασμών. Έναν υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη φιλοξενούμε απόψε και είναι ο κύριος Θανάσης Περισσυνάκης. Καλησπέρα σας κύριε Περισσυνάκη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Απομένουν 35 ημέρες πριν τις εκλογές. Θέλω όμως να σας γυρίσω το χρόνο πίσω και να σας ζητήσω να μου πείτε τι είναι αυτό που όθησε τον Θανάση Περισσυνάκη με μια πλούσια δραστηριότητα, ομολογουμένως επιτυχημένη, να αποφασίσει να ασχοληθεί με τα κοινά στο πλευρό του Περιφερειάρχη Κρήτης του κ. Αρναουτάκη. Αδιαφεσβήτητα, η Κρήτη διαθέτει μια τεράστια δυναμική ανάπτυξη. Αφενός και αφετέρου βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι προκλήσεων και αλλαγών και μεγάλων έργων. Πάνω σε αυτόν τον άξονα δέχτηκα την τιμητική πρόσκληση του Σταύρου Αρναουτάκη να συστραφεύω μαζί του, αφενός κεφαλοποιώντας την 15ετή εμπειρία μου στην αξιοποίηση των κονδυλίων και στην χρηματοδότηση αλλά και υλοποίηση πάσης φύσεως έργων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Και αφετέρου την εξαετή θητεία μου ως Γενικός Γραμματέας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου γνώρισα τα προβλήματα των επιχειρηματιών και της λειτουργίας τους εκ των έσω. Κύριε Περισσυνάκη, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είστε ένας άνθρωπος, είστε ένας ενεργός πολίτης, ζείτε σε αυτόν τον τόπο, δραστηριοποιείστε σε αυτόν τον τόπο και φαντάζομαι βιώνετε και τα κακώς κείμενα αυτού του τόπου. Να υποθέσω ότι αυτό ήταν ένα κίνητρο. Πώς μπορεί ο Θανάσης Περισσυνάκης από το δικό του μετερίζει, από αυτό που γνωρίζει, να βοηθήσει σε μια κοινή προσπάθεια των ανθρώπων του Σταύρου Αρναουτάκη, της ομάδας του Σταύρου Αρναουτάκη. Προφανώς σίγουρα είναι ένα συλλογικό άθλημα. Δεν είναι ένα ατομικό άθλημα. Με το δικό μου καπέλο, από το δικό μου μετερίζει, σίγουρα μπορώ να προσφέρω στην έβρεση κονδυλίων και στην αξιοποίηση των χρηματοδοτούμενων πόρων και στην υλοποίηση των έργων για την επόμενη πενταετία. Και μην ξεχνάμε ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη, αν όχι η μοναδική περιφέρεια όπου έχει εγκεκριμένο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2021-2027 με 565 εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Περισσυνάκη, ζούμε σε έναν τόπο που έχει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι ένας τόπος που έχει μια πολύ ισχυρή τουριστική βιομηχανία, έχει έναν πολύ ισχυρό πρωτογενή τομέα αλλά και μια πολύ ισχυρή επιχειρηματικότητα. Δεν θα μιλήσω μόνο για το κομμάτι της εμπορικότητας, των εμπορικών δρόμων, της τοπικής οικονομίας. Και από την άλλη έχουμε και μια σοβαρή επιστημονική κοινότητα. Πανεπιστήμια, εξαιρετική ιατρική κοινότητα και βεβαίως το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Θεωρείτε ότι η περιφέρεια Κρήτης ήρθε η ώρα αυτά να τα βάλει στην πρώτη γραμμή λέγοντας ότι αυτή είναι η περιουσία μας, η περιουσία αυτού του τόπου? Προφανώς. Και αν δούμε και τις 6 προτεραιότητες του επιχειρησιακού πρόγραμμα του Κρήτη 2021-2027, πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η προώθηση της καινοτομίας στο νησί. Μία από τις υπόλοιπες προτεραιότητες προφανώς είναι η στήριξη της κοινωνικής συνοχής προς τους πολίτες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Προφανώς αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης, αλλά και των ανθρώπων της Κρήτης. Κύριε Περισσυνάκη, θέλω λίγο να σταθούμε στο κομμάτι του Θανάση Περισσυνάκη ως ενεργού πολίτη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ζείτε σε αυτόν τον τόπο, δεν είστε σε έναν κόσμο εσωστρέφειας, δραστηριοποιήστε και αυτό το γνωρίζω πολύ καλά. Τα κακώς κείμενα, αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, είναι κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Θεωρείτε ότι η ομαδική δουλειά είναι αυτή που μπορεί να φέρει και το επιτυχές αποτέλεσμα? Προφανώς μόνο με ομαδική δουλειά έρχεται το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Για την επόμενη πενταετία σίγουρα αυτό που πρέπει να γίνει θα πρέπει να ολοκληρωθεί η οδική ασφάλεια με τον ΒΟΑΚ. Θα πρέπει να υλοποιηθεί το έργο του ΒΟΑΚ που ούτως ή άλλως έχει χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2027. Θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σίγουρα το αεροδρόμιο Καστελίου προκειμένου να ενισχυθεί τον μπραντ τουρισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και το κυριότερο είναι να αξιοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτούμενα εργαλεία για υποδομές, για βασικές υποδομές και στα αστικά κέντρα, αλλά κυρίως για τις πόλεις της ενδοχώρας. Θέλω να σταθούμε λίγο στον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης. Ξέρετε, και δημοσιογραφικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2000 ακούμε για έναν αυτοκινητόδρομο. Ναι, μεν γίνανε κάποια εργοτάξια. Καταλαβαίνετε όμως ότι ο κόσμος θέλει να δει αυτό το έργο να είναι χειροπιαστό, να είναι ευέλικτο και κυρίως να μπορεί να το διασχίσει.
Πιστεύετε ότι αυτή η πενταετία, και εφόσον είστε στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο με την παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη, είναι η πενταετία της υπέρβασης, είναι η πενταετία που πρέπει οι κριτικοί να πούν ναι, τώρα το έργο πραγματοποιείται και τελειώνει? Πιστεύω ότι είναι η πενταετία να τον περπατήσουμε το δρόμο. Έχει συμβασιοποιηθεί, εκτελείται το έργο και νομίζω και πέρυσι ο κύριος Πρωθυπουργός ο ίδιος το εγγενίασε. Άρα λοιπόν, αδιαφεσβήτα, προκειμένου να τηρηθούν και οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, προφανώς θα πρέπει να τον περπατήσουμε τον δρόμο αυτό μέσα στην επόμενη πενταετία. Θέλω λίγο να σταθούμε και στο προσωπικό, σε εσάς. Κακά τα ψέματα, είστε ένας υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και την 8η Οκτωβρίου διεκδικείτε, ζητάτε μάλλον, από τους πολίτες να σας στηρίξουν. Θέλω να μου μιλήσετε λίγο για τη δική σας υποψηφιότητα. Ποιος είναι ο Θανάσης Περισσινάκης για αυτούς που δεν τον γνωρίζουν? Ο Θανάσης Περισσινάκης είναι ένας εκ των 55 συνυποψηφίων μου στην παράταξη του κ. Σταύρου Αρναουτάκη. Είμαι οικονομολόγος, έχω μεταπτυχιακό στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Διοικώ μια εταιρεία συμβούλων με 15 ετή εμπειρία στο χώρο κυρίως του δημοσίου τομέα αλλά και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό που σίγουρα έχω ως εξειδίκευση είναι η ανέβρεση των πόρων και η υλοποίηση πάσης φύσεως έργα. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να συνεισφέρω στην ομάδα του κ. Σταύρου. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να προσφέρω στους πολίτες της Κρήτης με τη δική μου εμπειρία, τη δική μου τεχνογνωσία στο δικό μου κομμάτι. Κύριε Περισσινάκη, σας ευχαριστώ θερμά που βρεθήκατε εδώ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Σκαλάκη.